Αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Αρκετές είναι οι απόψεις οι οποίες υπογραμμίζουν πως με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θέλει ακόμη και ως δεύτερο κόμμα σε περίπτωση εκλογών, εάν γίνουν και αν βγει δεύτερο κόμμα, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ όλα είναι ένα παιχνίδι. Τη στιγμή που η οικονομία περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση, τη στιγμή που η ανεργία εξακολουθεί να καλπάζει, ανάπτυξη δεν βλέπουμε με τίποτα και υπάρχουν και οι διεθνείς εξελίξεις οι οποίες είναι σε ένα βαθμό ανησυχητικές με τα τρομοκρατικά χτυπήματα και με το πραξικόπημα τώρα στην Τουρκία. Εμείς τραβάμε κάθε φορά από το σακούλι με τα θεσμικά ό,τι μας συμφέρει. Μιλήσαμε για αναθεώρηση συντάγματος, τώρα θα πάμε σε λογική δημοψηφισμάτων για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και στη μέση και ο εκλογικός νόμος. Και αυτό που βλέπουμε μετά και την συζήτηση που έχει γίνει στις επιτροπές είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι έτοιμος την πρόταση η οποία πολύ πρόχειρα κατατέθηκε για τον εκλογικό νόμο να την κάνει λάστιχο. Και η συζήτηση που γίνεται και απευθύνεται προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς είναι πείτε μας τι ακριβώς θέλετε να φέρουμε για να το ψηφίσετε, για να έχουμε τους 200 ψήφους που τους χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, γιατί δημοσκοπικά κατρακυλάμε. Νομίζω ότι σε μια κοινωνία χυμαζόμενη, με θεσμούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κρίση, καλό είναι να αποφεύγουμε τα μικροπολιτικά και μικροκομματικά παιχνίδια. Η χώρα χρειάζεται έναν ευρύτερο, συνενετικό, δημόσιο διάλογο για να πάμε επιτέλους μπροστά. Δεν είναι δυνατόν όλες οι χώρες να τελειώνουν με τα μνημόνια, να τελειώνουν με την κρίση και η Ελλάδα να βαθαίνει στην κρίση. Άρα λοιπόν, όποια δημόσια συζήτηση από εδώ και στο εξής πρέπει να αφορά τα σοβαρά προβλήματα, τα καθημερινά μας προβλήματα. Οτιδήποτε άλλο απλά μας γυρνάει πίσω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια πάγια θέση. Ότι με ξένα κόλληβα κοντολογής μνημόσυνο δεν θέλει να κάνει. Αυτά που δικαιωματικά του ανήκουν με βάση τη λαϊκή ετοιμιγορία, με βάση αυτό θέλει και να μεταφράζεται η δύναμη στο κοινοβούλιο. Και σε αυτό το επίπεδο, από ό,τι φαίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, υπάρχει μια ανακολουθία μεταξύ των προηγούμενων δηλώσεων του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που πάει να κάνει σήμερα ως κυβέρνηση. Απλή, άδολη, αναλογική, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.